Πώς είσαι σήμερα? Καινούργια αρχή. Καινούργια διάθεση. Καινούργια διάθεση. Ωραία. Πάμε καλά. Πού πηγαίνεις, κορίτσι μου? Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι εμένα το γόρι μου με χώρισε με την κρίνια του My Style Rock. Άκου τώρα. Ναι, γιατί την κρίνιαζα πάρα πολύ. Εξαιτίας τα συμβαίνουν όλα αυτά, ναι. Τέλος πάντων, περνάνε οι μήνες, φτάνουμε έτσι η άνοιξη και μαθαίνω από κοινή γνωστή ότι βρίσκεται σε μία καφετέρια. Οπότε εγώ έχω βγει κατευθείαν έτσι, ναι, ωραία, ναι. Με το σκυλί μου να περάσω βόλτα, τάχα μου από εκεί έξω. Άρα σε καίει λίγο ακόμα, δεν τον έχεις ξεπεράσει, βέβαια, ας πούμε. Βέβαια με καίει. Mm-hmm. Ψέματα να πούμε. Είναι μόνος του, με φίλους του ή με κάποια άλλη κοπέλα? Είναι με φίλους του. Εντάξει. Με άλλη δεν θα περνούσα. Είσαι έτοιμη, Νικόλ μου? Για πάμε να δούμε τι έβαλαν, βεβαίως, τα κορίτσια. Βασιλική. Νικόλ μου, κρατάω μόνο το τζιν που μου αρέσει, τρελά η γραμμή, και το καπέλο, okay, για να έβγαινα να βγάλω το σκύλο μου βόλτα. Ναι. Ωστόσο, μου δίνεις στις εικόνες σου μία αίσθηση από μία γνωστή αλυσίδα της Θεσσαλονίκης που έχει ρούχα και βλέπω συνεχόμενα πάνω σε αυτή την εικόνα. Είναι λες και σε βλέπω, δηλαδή θα σου δείξω και εικόνες σου και εικόνες από το site. Είσαι φωτοτυπία. Είναι όλα από διαφορετικά shops. Μιλάω για γενικά. Και ξέρεις τι εννοώ κι εσύ. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα μου εξηγήσεις όμως μετά. Όπως καταλαβαίνω εγώ το στυλ σου, να καταλαβαίνεις και το δικό μου. Εσύ θεωρείς δηλαδή, από ό,τι είπες, ότι κοπιάρει κάποια looks που δεν βλέπει είναι κάπου? Είναι, δεν τα βλέπει κάπου. Είναι οι εταιρείες που συνεργάζεται, που τις στέλνουν τα ρούχα συγκεκριμένα όπως ακριβώς τα έχουν στο site. Αυτό δεν ισχύει. Εντάξει, θέλει να σου βρω τις εικόνες. Αυτό δεν είναι από εταιρεία που συνεργάζομαι, ούτε αυτό, ούτε μιλάω τίποτα. Μιλάω για γενικά, Νικολέτα μου. Απλά επειδή περνάμε, οι εβδομάδες κυλάνε. Ναι. Καλό είναι να μιλάμε έτσι όπως είναι. Ωραία, να λέμε αγάπη, έτσι όπως και είναι. Εσύ έχεις βάλει ένα μαύρο παντελόνι, ένα λευκό πουκάμισο. Θα συζητήσουμε και ένα μετά τι έχω βάλει εγώ. Εντάξει. Θα συζητήσουμε μετά τι έχω βάλει εγώ. Τώρα συζητάμε τι έχεις βάλει εσύ. Βασιλική, γιατί επέλεξες να το πεις σε αυτό το look που είναι, όπως λέει η Νικόλ, από εντελώς διαφορετικά καταστήματα κτλ. Γιατί παρακολουθώντας με λίγο περισσότερη προσοχή τα επεισόδια, ναι, το παρατήρησα και ήθελα να τους το πω. Μάλλον έτσι είναι το στυλ μου και γι' αυτό με διαλέγουν κιόλας οι εταιρείες και ίσως βασίζονται και αυτές το στυλ σε αυτό σου που είναι κάνω copy, εγώ, γιατί αρέσει τον κόσμο. Το στυλ σου είναι copy της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη. Γνώμη σου. Δεν είναι γνώμη μου, είναι και γνώμη του κόσμου που μου στέλνει τις φωτογραφίες και θα σου τις δείξω αν θέλει. Να μου τις δείξεις, ναι, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Κατά τα άλλα δύο κρατάω τζιν καπέλο. Άλλα, μου στέλνουν, κρατάω τζιν καπέλο γι' αυτό και το δύο. Κατά τα άλλα, τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη. 2,6 είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας σου. Πηγαίνεις στους κριτές. Γεια σας. Ωραία ξεκινήσαμε σήμερα. Ωραία ξεκίνησε η μέρα. Καταπληκτικά. Εδώ είμαι, χτυπήστε. Στέλιο, είναι η σειρά σου. Τι θα γίνει με αυτόν τον πρώην, εσύ θες να τα βρείτε δηλαδή ή... Εγώ... Θέλω. Είπες και έγιες, θέλεις. Θέλω. Ναι. Και εγώ με φουλ. Δηλαδή πιστεύεις ότι έτσι εντυμένη, περνώντας έξω από την καφετέρια, θα σε δει, ας πούμε, και θα τρέξει να σε χαιρετήσει? Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Με αυτό δει, δεν έπρεπε. Θα με δει, θα με θυμηθεί, θα με ψάξει στα social. Να σε θυμηθεί. Ναι. Αυτό είναι και να σε έχει ξεχάσει κιόλας. Ναι. Όχι, μα δεν με πιάνετε τώρα όμως. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω δεν θα βγει έξω πάντως. Τώρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί, τι θέλατε να βάλω? Κάτι άλλο. Τι? Κάτι άλλο. Είναι πολύ εγώ. Θα με καταλάβει. Λοιπόν, είναι πολύ αυτό το τζι είναι πάρα πολύ μακρύ. Ναι. Εντάξει, αυτό το ρεβέρ είναι πάρα πολύ αμήχανο. Θα μπορούσα να το κόψεις αυτό το τζι. Μα μου αρέσει έτσι. Ήταν για το στυλ. Αυτό ήταν το στυλ που ήθελα. Μπορείς να βάζεις και τις σακουλίτσες για το σκύλο εκεί μέσα. Χωράνε. Άντε καλέ τώρα. Ναι, όχι, αλήθεια σου λέω. Επίσης, θα έπρεπε να φέρεις και το σκύλο όταν έχουμε βόλτα δεν μπορώ να το φέρω γιατί είναι ακούρευτος και δεν ντρεπότε να βγει. Δεν μπορεί να εμφανιστεί. Ντρεπότε να βγει, ήταν ακούρευτος. Το συζητήσανε, ρε παιδί μου, και είπε άστο καλύτερα. Δεν είχε πάει για τριμάρισμα. Άστο, είμαι και ακούρευτος, ναι. Όχι, αυτό το ρεβέρ δεν είναι ωραίο. Ούτε βολικό όταν φοράς και αυτά τα παπούτσια. Για να τα δω. Είναι μπότα τζιν. Με πολύ χαμηλό τακουνάκι. Ναι, λεπτό τακουνάκι που αν πιαστεί μέσα στο ρεβέρ. Άμα
Γεια σας. Πού να πάω? Όπου θα λέω, ρωτήσε το. Όργωσέ το. Τρέξε. Τρέξε. Πιο γρήγορα. Δες λίγο. Πιο γρήγορα. Δείτε λίγο. Πιο γρήγορα. Ναι, τέλος πάντων. Αυτή η ζώνη μέσα από το η ζακέτα διαγράφεται έξω από τη ζακέτα και επίσης είναι λίγο περίεργη. Η τσάντα άλλη ιστορία. Γιατί φοριούνται αυτές. Πού φοριούνται, ξέρετε, παιδί μου. Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω ότι καλούμαστε όντως να αρέσουμε σε πάρα πολλά άτομα. Εγώ έχω συνηθίσει, ας πούμε από τους ακολούθους που έχω, ένα 70% να με ακολουθεί και να μου λέει από πού είναι το ένα, από πού είναι το άλλο, Νικόλη μου δίνεις έμπνευση. Έχοντας μάθει έτσι και ερχόμενη εδώ, ανακάλυψα ότι αυτό που είμαι, μάλλον δεν σας κάνει. Και καλούμε να καλύψω τα γούστα της κυρίας Παπαγεωργίου, του κυρίου Σκουλού, του κυρίου Κουδουνάρη. Και είναι λίγο δύσκολο, γι' αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα προσπάθησα να φέρω κάτι άλλο, για να βρω ότι σας αρέσει. Από ό,τι έχω καταλάβει, σας αρέσει η κομψότητα. Τα κάνω και τα κομψά μου, όμως αυτό είμαι εγώ. Και θα ήθελα να καταλάβετε λίγο και εμένα. Λοιπόν, άκου να σου πω εγώ ότι δεν έχεις καταλάβει, για να καταλάβεις και εσύ εμάς. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι Instagram. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο Instagram μπορείς να ανεβάζεις ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει και να σου απαντάνει η ακολουθή σου. Φεύγει αυτό από εδώ. Okay. Εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία. Σαν κομμάτι, το ξεχνάμε. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Εδώ δεν μας αρέσει μόνο η κομψότητα, ναι, αλλά σίγουρα δεν μας αρέσει η προχειρότητα. Αυτό είναι ένα, ναι, look που είναι πρόχειρο. Εδώ είναι ένας διαγωνισμός που οι λεπτομέρειες μετράνε. Γιατί χωρίς τις λεπτομέρειες δεν υπάρχει αντικείμενο διαγωνισμού και αντικείμενο σχολιασμού. Okay. Άρα εμείς θέλουμε την καλύτερη εκδοχή της κάθε έμπνευσης που έχετε για κάθε περίσταση που θέλετε να πάτε. Εγώ τώρα θα πρέπει να σε βαθμολογήσω γιατί μιλάμε, ναι, πάρα, όχι, πολύ ώρα. Θα σου βάλω ένα. Ναι. Αλλά αν έχεις όντως τόση επαφή με το κοινό σου αυτό, είναι κρίμα να το χάσεις. Δεν θα το χάσω. Αλλά πρέπει να διαλέξεις. Δεν θα το χάσω γιατί πρέπει είμαι να διαλέξεις. Μου. Πρέπει να διαλέξεις. Πολύ ωραία. Αυτά ξέρει να τα κρίνει πολύ καλά και η Ηλιάνα μας εδώ πέρα. Ηλιάνα, ο λόγος σε σένα. Νικόλη μου, όπως είπε και ο Στέλιος, η διαφορά είναι στις λεπτομέρειες. Ναι. Θα μπορούσε αυτό το look να αλλάξουν κάποια πράγματα και να είναι όντως σωστό και να είναι. Και για να πας στη βόλτα σου και στιλιστικά. Δηλαδή, οι φες πάντα έχουν μεγάλη σημασία, το τι καθρεφτίζει ή διαφανίζει μέσα από ένα ρούχο, όπως ας πούμε η ζώνη σου. Νομίζω ότι ο Στέλιος έχει καλύψει όλη την γκάμα από ό,τι θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ θα σου πω, σαν κορίτσι του Instagram κι εγώ, ότι οι απόψεις διήσανται τόσο πολύ που οι πληροφορίες στο Instagram και γενικά στα μηνύματα κτλ. Μπορούν να είναι καλές, να είναι θετικές, πολλές φορές αρνητικές. Να μην βασίζεις 100% σε αυτό και να κάνεις αυτό που εσύ το ένστικτό σου σου λέει ότι είναι αλήθεια και ότι είναι το καλύτερο για το, ναι, στυλ σου. Εγώ θα το φόραγα αυτό. Το πιστεύω ότι θα το φόραγες, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό γιατί το είπε, ας πούμε, η μαμά μου. Και εμένα η μαμά μου πήρε το πρωί και μου λέει: δεν μ' αρέσει το σκουλαρίκι που φοράς. Ευχαριστώ πολύ, μαμά. Θα τα φορέσω. Πάνε. Κάνεις μια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Το βλέπετε κι εσείς ότι το προσπαθώ. Βλέπουμε. Το βλέπουμε. Okay. Ναι. Ας ολοκληρώσουμε με τον Δημήτρη τώρα. Άκου τώρα λοιπόν. Είναι άνοιξη. Θεωρώ, ναι, ότι είσαι αρκετά ντυμένη με τη γουνίτσα εδώ και εδώ για άνοιξη. Θα πρέπει να πεις είναι φθινόπωρο. Είναι early. Ό,τι και να είναι άνοιξη. Φθινόπωρο, ναι, θα κάλυπτε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, θα έχει μια λογική, τώρα δεν έχει. Το τζιν αυτό λοιπόν έχει δίκιο Στέλιος. Θα έπρεπε να το κόψεις, να το γυρίζεις ρεβέρ εσύ να το ράψεις για να έχει ένα στυλ. Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος κάτω. Εγώ τι θα άλλαζα. Θα βάζα ένα crop μπλουζάκι από μέσα. Okay. Okay. Μπορεί μια στάμπα, λίγο σε βεντίλα, λίγο 80's crop. Θα βάζα γυαλιά καθρέφτη, γιατί μέσα από τα γυαλιά αυτά βλέπουμε τα μάτια σου και όταν πας να δεις κάποιον. Ωραία λεπτομέρεια. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Ναι, τώρα φαίνεσαι. Τι βαθμό θα βάλεις, Δημήτρη? Δυσκολεύεται. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ανάμεσα σε ένα και δύο αυτό το outfit. Θα βάλω δύο, επειδή ξεκινήσαμε, να μην την πάρει πολύ από κάτω, να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένη μου, 7,6 είναι η συνολική σου βαθμολογία και μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Ευχαριστώ.